Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω. Ζητώ συγγνώμη που βρίσκομαι μακριά σας. Η ανάρρωσή μου δεν μου επιτρέπει πολλές μετακινήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, έστω και με από το απόσταση, θα ήθελα να βρίσκομαι μαζί σας. Η σημερινή η θεματολογία των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων αφορά τους όγκους της σπονδυλικής στήλης, ένα θέμα ενδιαφέρον και με ενδιαφέροντα διαφοροδιαγνωστικά με ενδιαφέρουσες διαφοροδιαγνωστικές προκλήσεις. Ο μιλητής μας είναι ο κύριος Λεωνίδας Κούλιας, ο συνάδελφος από τη νέα γενιά ικανών νέων συναδέλφων στο ακτινολογικό του ΑΧΕΠΑ. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας και είμαστε όλοι αυτιά να τον ακούσουμε. Κύριε Κούλια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση. Βάζω εγώ την Θα ανοίξει το μικρόφωνο για να ακούσει καλύτερα. Όχι, αφού δεν χρειάζεται. Εδώ το καναλικές χωροκατακτητικές εξεργασίες σπονδυλικής στήλης, λοιπόν, είναι ένα θέμα που περιλαμβάνει αρκετές βλάβες, όμως όπως θα δούμε στη συνέχεια, αν κανείς έχει μια συστηματική προσέγγιση και γνωρίζει κάποια βασικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά, τότε συχνά μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε διάγνωση σχεδόν βεβαιότητας, μπορούμε να πούμε. Το σπονδυλικό κανάλι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελείται από ένα τείχωμα και ένα περιεχόμενο. Το τείχωμα είναι οι οστικές και συνδεσμικές δομές και είναι ο σπονδυλικός δίσκος. Ενώ στο περιεχόμενο έχουμε τον επισκληρίδιο χώρο που περιέχει λίπος, αρτηρίες και φλεμικά πλέγματα. Και μετά έχουμε το περιεχόμενο του σκληραίου σάκου που είναι κεφαλονιτίο υγρό, μονοτιός μυελός με το μυελικό κόνο και το τελικό νημάτιο και η κουρίδα. Αναφορικά τώρα με την κλινική εικόνα, με το πώς μπορούν να εκδηλωθούν κλινικά αυτές οι χωροκατακτητικές εξεργασίες, είναι σημαντικό και το επίπεδο της βλάβης. Αν μια βλάβη βρίσκεται πάνω από το επίπεδο όμικρον που τελειώνει ο μυελός, μπορούμε να έχουμε πιεστικά φαινόμενα από αυτό, άρα μια μυελική συνδρομή. Σε βλάβες που βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα, μπορεί να έχουμε υποδυτική συνδρομή. Κάποιες φορές μπορεί απλά να πιέζεται μια ρίζα, μια νευρική ρίζα. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το σπονδυλικό κανάλι προσβάλλεται δευτερογενώς από εξεργασίες που άρχονται στις οστικές, στις γύρω οστικές δομές, όπως είναι το παράδειγμα των μεταστάσεων της σπονδυλικής στήλης, για παράδειγμα, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να υπερέχει στην κλινική εικόνα το οστικό άλγος, ειδικά αν συνεπάρχει ένα παθολογικό κάταγμα. Αυτή η εικόνα είναι πολύ σημαντική για τη σημερινή παρουσίαση, διότι, όπως θα δούμε, μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εγκεφαλονιτίου υγρού και τα χαρακτηριστικά του μυελού, μπορούμε να ταξινομήσουμε τις βλάβες σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το compartment από το οποίο εξοργώνται. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε στο A, έχουμε μία επισκληρίδια βλάβη. Στην περίπτωση αυτή θα περιορίζεται το εύρος του μυελού, αλλά και το εύρος του υπαραχνοειδούς χώρου στο επίπεδο της βλάβης. Στο οποίο έχουμε μία υποσκληρίδια εξομυελική βλάβη, η οποία θα έχει την τάση να παρεκτοπίζει προς τη μία πλευρά τον μυελό, ο οποίος θα έχει μειωμένο εύρος, προς την άλλη πλευρά τη σκληρά μύρυγα, άρα ο υπαραχνοηθής χώρος, στην περίπτωση αυτή, στο επίπεδο της βλάβης, θα είναι διευρυσμένος. Και τέλος έχουμε και τις υποσκληρίδιες ενδομυελικές βλάβες, βλέπουμε στο C, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία διόγκωση του μυελού, ενώ το εύρος του υπαραχνοειδούς χώρου στο επίπεδο της βλάβης θα είναι μειωμένο. Τώρα, αναφορικά με την απεικόνιση, η αξιονική τομογραφία δεν αποτελεί σίγουρα μέθοδο εκλογής, αλλά σε κάποια πράγματα μπορεί να υπερέχει, όπως η ανάλυση επασβεστώσεων. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι κάποιες φορές μπορεί οι ενδοκαναλικές βλάβες να αποτελούν τυχαίο έβημα. Συνεπώς, θα πρέπει κανείς πάντα όταν μελετά μια εξέταση σπονδυλικής στήλης με εξωτερική τομογραφία να ρίχνει και μια ματιά με παράθυρο μαλακών μορίων και εντός του σπονδυλικού σωλήνα. Η εξέταση εκλογής είναι η μαγνητική τομογραφία, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή ιστική αντίθεση, μας δείχνει πολλές ανατομικές λεπτομέρειες. Και βλέπετε εδώ ένα συνηθισμένο πρωτόκολλο απεικόνησης που περιλαμβάνει ακολουθίες ΤΑΦ1, ΤΑΦ2, πριν και μετά την έγχυση παραμαγνητικής ουσίας. Πολύ χρήσιμες οι ακολουθίες σε οβελίο επίπεδο, διότι μας δίνουν μια γενικότερη εντύπωση του σπονδυλικού καναλιού. Επίσης, οι λήψεις με fat saturation, διότι αναδεικνύουν καλύτερα ενδεχόμενους εμπλουτισμούς και επίσης με το fat sat, με την καταστολή του λίπους,
μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μια βλάβη περιέχει λίπος στο εσωτερικό της και αυτό είναι πολύ βοηθητικό για τη διαφορική διάνοση. Μια άλλη χρήσιμη ακολουθία είναι η T2 Gradient, η οποία είναι μια T2 Star ακολουθία. Είναι ευαίσθητη στις ανομοιογένειες του μαγνητικού πεδίου που μπορεί να σχετίζονται, ας πούμε, με παράβολα της αιμοσφαιρίνης, άρα είναι μια χρήσιμη ακολουθία για ανάδειξη αιμορραγικών αλλοιώσεων. Και μία άλλη ακολουθία που εδώ δεν φαίνεται, κάποιες φορές είναι χρήσιμη, είναι η diffusion. Ξεκινάμε λοιπόν με τις επισκληρίδιες βλάβες, οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι βλάβες που άρχονται από τις σωστικές δομές ή τις συνδεσμικές δομές και τους μεσοσπονδυλίους δίσκους και προσβάλλουν δευτερογενώς στον επισκληρίδιο χώρο. Μπορεί να είναι είτε εκφυλιστικού τύπου αλλοιώσεις, φυσικά νεοεξεργασίες, λοιμώξεις, αλλά και μετατραυματικές αλλοιώσεις, όπως είναι το αιμάτωμα. Και βλέπουμε εδώ ορισμένα παραδείγματα εκφυλιστικών αλλοιώσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως είναι η προβολή και η κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Μπορεί να αποσπαστεί κιόλα σε ένα τεμάχιο του δίσκου ή να μετατοπιστεί απλά. Οπίστια επιχείλεια οστεόφυτα ή αλλοιώσεις συνδεσμικές, όπως βλέπουμε εδώ μία πάχυνση των οκρών συνδέσμων, μία διόρκωση εκφυλιστική της δεξιάς αποψιακής άρθρωσης, ενώ συνεπάρχει και μία συνοβιακή κίστη. Όλες αυτές είναι βλάβες που μπορεί να επεκταθούν προς τον επισκληρίδιο χώρο, να καταλάβουν χώρο και να δημιουργήσουν πιεστικά φαινόμενα. Εδώ βλέπουμε κάποια παραδείγματα που έχουν να κάνουν με τις λοιμώξεις. Οι επισκληρίδιες φλεγμονές και τα αποστήματα συχνά αποτελούν επέκταση προς το σπονδυλικό κανάλι σπονδυλοδισκίτιδας. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα. Στο διάστημα 4-5, στις τελικές πλάκες του 4 και του 5, υπάρχει οστικό είδημα. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος μεταξύ των δύο δεν είναι εκφυλισμένος. Ίσα-ίσα θα έλεγε κανείς ότι ίσως είναι και λίγο πιο ζουμερός από ό,τι θα περιμέναμε. Υπάρχει εμπλουτισμός που επεκτείνεται και προς τα πίσω και προς τα μπροστά. Αυτά είναι βρήματα ενδεικτικά σπονδυλοδισκίτιδας. Και βλέπουμε εδώ κάτω στην δεύτερη σειρά ένα άλλο παράδειγμα, στον αυχένα αυτή τη φορά. Εμπλουτισμός α3-α4 και του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Ενώ επεκτείνεται προς τα πίσω μια οργανωμένη συλλογή με εμπλουτιζόμενο τείχομα και γρηγό περιεχόμενο συμβατεί με απόστημα ως επέκταση, ως αποτέλεσμα επέκτασης της παρακείμενης σπονδυλοδισκίτιδας. Τώρα, αναφορικά με τις νεοεξεργασίες, αυτές είναι αρκετά, είναι πολλές. Έχουμε καλοήθεις εξεργασίες και κακοήθεις. Οι κακοήθεις μπορεί να είναι είτε πρωτοπαθείς είτε δευτεροπαθείς. Δεν θα αναφερθούμε στην κάθε μία από αυτές ξεχωριστά, διότι αυτό ξεφεύγει λίγο από τους σκοπούς της παρουσίασης, που είναι οι ενδοκαναλικές βλάβες. Αυτές είναι βλάβες που ξεκινούν εκτός του καναλιού και επεκτείνονται. Θα πούμε όμως δύο λόγια για τις μεταστάσεις που είναι σημαντικές και είναι συχνές. Και για το επισκληρίδιο αγκιολίπωμα, είναι μία βλάβη, είναι η μοναδική ίσως βλάβη που, νεοπλαστική που όντως άρχεται στον επισκληρίδιο χώρο. Λοιπόν, αναφορικά με τις μεταστάσεις, αυτές μπορεί να είναι είτε σκληρυντικές είτε λυτικές. Μπορεί να φτάσουν στη σπονδυλική στήλη μέσω αιματογενούς διασποράς, βλέπετε συχνά από μαστό, πνεύμονα. Και η διασπορά είναι σημαντική επίσης και με ένα άλλο μηχανισμό. Υπάρχει ένα φλεβικό πλέγμα επισκληρίδιο στη σπονδυλική στήλη, που λέγεται πλέγμα του Μπάτσον. Και θεωρείται σημαντικό για τη διασπορά νεοπλασιών, ειδικά που προέρχονται από την πίελο και τον προστάτη προς τη σπονδυλική στήλη. Αναφορικά με την απεικόνηση, όταν βλέπουμε μία απλή ακτινογραφία, θα πρέπει πάντα να ρίχνουμε μια ματιά στους αυχένες των σπονδύλων, που είναι ουσιαστικά τα ματάκια που βλέπουμε εδώ της σπονδυλικής στήλης. Ουσιαστικά η βλάβη μας κλείνει το μάτι. Γιατί έχουν την τάση τα νεοπλασματικά κύτταρα να προσβάλλουν την περιοχή εκεί πέρα που είναι πλησίον του αυχένα και καταστρέφουν λοιπόν αυτή την εικόνα στην απλή ακτινογραφία. Βέβαια, η αξονική μας δείχνει με καλύτερη λεπτομέρεια την αλλοίωση της αρχιτεκτονικής του οστού και ενδεχόμενη επέκταση της βλάβης προς τα παρακείμενα στήθους, όπως εδώ πέρα προς τον επισκληρίδιο χώρο. Και πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η πιο ευαίσθητη εξέταση για την ανάδειξη οστικών μεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη είναι η μαγνητική τομογραφία. Διότι η αξονική τομογραφία, για να μας δείξει μια βλάβη, απαιτεί οστική καταστροφή. Ενώ η μαγνητική τομογραφία δεν απαιτεί οστική καταστροφή, καθώς μπορεί να μας δείξει απλά αντικατάσταση του οστικού μυελού από νεοπλασματικά κύτταρα.
Και η πιο ευαίσθητη ακολουθία για να μελετήσουμε οστικές μεταστάσεις μοντελική στήλη είναι η ΤΑΦ1 χωρίς σκιαγραφικό και χωρίς καταστολή του λίπους, διότι ο οστικός μυελός έχει λίπος, οι βλάβες είναι συνεπώς υψηλού σήματος, οι βλάβες έχουν χαμηλό σήμα, έτσι έχουμε μια πολύ καλή επίθεση, μας επιτρέπει να αναγνώσουμε τον βλαβό. Τώρα, η βλάβη αυτή που σας έλεγα είναι ίσως η μόνη νεοπλασία που άρχεται στον υψηκλειδίδιο χώρο. Είναι μια βλάβη που αποτελείται από λιποκύτταρα και ανώμαλα αγκεία. Έχουμε έναν διηθητικό και ένα μη διηθητικό τύπο. Και το χαρακτηριστικό της είναι ότι η περιοχή που έχει λίπος καταστέλλεται, η περιοχή που έχει αγκεία εμπλουτίζεται. Αυτά τα ευρήματα, σε συνδυασμό με ευρήματα επισκληρίδιας βλάβης, βάσει τη μελέτη του ΕΝ και του μυελού, είναι συμβατά με αυτή τη διάγνωση. Περνάμε τώρα λίγο στις μετατραυματικές αλλοιώσεις και βλέπουμε εδώ κάτι που σας έλεγα και πιο πριν για τη μελέτη ακόμα της αξονική τομογραφία του καναλιού με παράθυρο μανακών μορίων. Βλέπουμε εδώ υπάρχει ένα κάταμα του οδόντα και αν προσέξει κανείς λίγο καλύτερα υπάρχει και μία συλλογή σχετικά αυξημένης πυκνότητας στο ύψος του κατάγματος που παραμορφώνει το σκληραίο σάκο και είναι συμβατή με ένα μετατραυματικό αιμάτωμα στον επισκληρίδιο χώρο. Φυσικά στη μαγνητική τομογραφία τα ευρήματα είναι πιο χαρακτηριστικά. Ανάλογα με τη φάση αποδόμησης των προϊόντων της αιμοσφαιρίνης έχουμε και το σήμα σε κάθε ακολουθία. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μεθαιμοσφαιρίνη θα έχουμε ψηλό ταφένα σήμα. Αν υπάρχουν προϊόντα αποδόμησης πιο μεταγενές όπως είναι η αιμοσιδηρίνη, οι ταφ2 ακολουθίες θα μας δείξουν χαμηλό σήμα στις περιοχές αυτές. Και φυσικά, όπως είχαμε πει και πριν, οι gradient ακολουθίες είναι ακόμα πιο ευαίσθητες για να μας αναδείξουν ανομοιογένειες του μαγνητικού πεδίου που σχετίζονται με την παρουσία αυτών των προϊόντων αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης. Τελειώσαμε με τις υπερσκληρίδιες βλάβες. Πάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία, που είναι οι υποσκληρίδιες εξομοιελικές βλάβες. Και όπως είχαμε πει, οι βλάβες αυτές χαρακτηρίζονται από περιορισμό του εύρους του μυελού και διεύρυνση του υπαραχνοειδούς χώρου στο επίπεδο της βλάβης. Είναι αυτές που βλέπουμε εδώ. Ξεκινάμε με την πρώτη. Βλέπουμε εδώ στην ταφθείο έχουμε μια χωροκατακτητική εξεργασία ενδοκαδαλική που στενεύει τον μυελό, διευρύνει τον υπαραχνοειδή χώρο, άρα είναι υποσκληρίδια εξομοιελική. Χαμηλό σήμα στην ταφένα, εμπλουτισμός μετά το σκιαγραφικό, διάχυτος, ομοιογενής, ευρεία βάση επαφής με τη σκληρά μήνυγα και το χαρακτηριστικό dural tail. Όλα αυτά ευρήματα, συμβατά, χαρακτηριστικά του μηνυγιώματος, το οποίο είναι μια βλάβη συχνότερη σε γυναίκες πιο μεγάλης ηλικίας, γύρω στα 60-70. Βέβαια, σε κάποιες καταστάσεις όπως είναι η νευρινομάτωση, μπορεί να τη δούμε και σε μικρότερα άτομα, ακόμα και σε παιδιά. Εδώ βλέπουμε μια άλλη βλάβη, πάλι υποσκληρίδια εξομοιελική, βάσει των χαρακτηριστικών που λέγαμε. Και αυτή η βλάβη εμφανίζει έναν διάχυτο εμπλουτισμό, όχι όμως τόσο ομοιογενή όσο πριν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές που δεν εμπλουτίζονται. Επίσης, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια ευρεία βάση επαφής ως προς τη σκληρά μήνυγα. Αυτά τα ευρήματα και ειδικά αυτός ο ανομοιογενής εμπλουτισμός συνηγορεί υπέρ όγκου νευρικού ελίτρου. Είναι όγκοι λοιπόν που αναπτύσσονται γύρω από τις νευρικές ρίζες. Περιλαμβάνουν το σβάρωμα και το νευροίνωμα, τα οποία απεικονιστικά είναι σχεδόν αδύνατο να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους. Σε ιστολογικό επίπεδο έχουν κάποιες διαφορές. Όπως βλέπετε εδώ, το σφάνωμα, για παράδειγμα, είναι πιο έκεντρο προς τον νεύρο. Έχει πιο συχνά αιμορραγίες, πιο συχνά κυστική εκφύλιση. Αλλά απεικονιστικά είναι δύσκολο να τα διαχωρίσουμε. Και οι βλάβες αυτές μπορεί να είναι πολλαπλές στην ευρυνομάτωση. Και κάποιες φορές, επειδή αναπτύσσονται γύρω από τα νεύρα, μπορεί να έχουν μια χαρακτηριστική εικόνα δίκυνα αλτήρα ή ντάμπελ, όπως λέμε στα αγγλικά, στην αγγλική βιβλιογραφία. Λόγω της παρουσίας ενός πιο στενού τμήματος του όγκου, που είναι ενδοτριματικός, και δύο πιο διευρυνισμένων τμήματων, το ένα πριν από την είσοδο στο τρίμα και το άλλο μετά την έξοδο από το τρίμα. Στην περίπτωση που δούμε λοιπόν και αυτή την εικόνα, είναι αρκετά χαρακτηριστική, σχεδόν παθογνωμονικό για όγκο νευρικού ελίτρου. Περνάμε σε μία άλλη βλάβη, η οποία έρχεται από τα επενδυματικά κύτταρα του μυελικού κόνου και του τελικού νηματίου. Οι περισσότεροι τη θεωρούν ως εξομυελική βλάβη, γιατί έρχεται εκτός του μυελού. Βέβαια, κάποιοι άλλοι την κατατάσσουν στις ενδομυελικές βλάβες, γιατί ουσιαστικά βγαίνει από την επέκταση του μυελού, που είναι ο μυελικός κόνος και το τελικό νημάτιο.
Δεν έχει σημασία πώς θα το ταξινομήσουμε. Το θέμα είναι να καταλάβουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του. Πρώτον, αν μπορούμε να ακολουθήσουμε ακόμα και το τελικό νημάτιο, ας πούμε, να δούμε ότι διευρύνεται, ότι είναι κεντραρισμένος εκεί ο όγκος, λοιπόν, ένα έβριμα είναι αυτό. Αλλά όπως και να έχει, είναι χαρακτηριστική η θέση του, χαμηλά. Έχει ένα διάχυτο εμπλουτισμό, ομοιογενή, και είναι έτσι μακρόστενο συχνά, σαν λουκάνικο, στο sausage-like appearance, ας πούμε, το περιγράφουν. Και κάποιες φορές μπορεί να έχει αναποθέσεις αιμοσιδηρήνης. Αυτή εδώ η βλάβη μπορεί να δημιουργήσει διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα με μία άλλη βλάβη, που είναι το παραγανγλίωμα. Είναι ένας νευροενδοκρινής όγκος, ουσιαστικά είναι ένα εξωεπινεφρυδιακό φαιοχρωμοκύτωμα, μπορούμε να πούμε, το παραγανγλίωμα, που μπορεί να κρίνει πεπτίδια, και αυτός άρχεται χαμηλά, όπως και το προηγούμενο που είπαμε, το θυλώδες επενδύμωμα. Έχει και αυτό ένα διάχυτο εμπλουτισμό. Συνήθως δεν είναι τόσο μακρόστενο όπως το άλλο. Και κάποιες φορές, επειδή είναι ένας αγκιοβρυχθής όγκος και έχει την τάση να κάνει μικροαιμορραγίες, μπορεί να έχει τη λεγόμενη salt and pepper appearance, η οποία τι σημαίνει? Σε μια TAF1 ακολουθία θα δούμε στικτές περιοχές υψηλού σήματος και στικνές περιοχές χαμηλού σήματος. Οι περιοχές υψηλού σήματος αντιστοιχούν σε αιστείες μεθεμοσφαιρίνης, λόγω αιμορραγικών φαινομένων, ενώ οι αιστείες χαμηλού σήματος είναι ουσιαστικά signal void, κενά σήματος, πούμε, από γρήγορη ροή εντός αγγείων, γιατί είναι ένας αγκιοβρυχθής όγκος. Άρα, αλάτι και πιπέρι. Και επίσης, κάποιες φορές έχουμε σύνδρομο, μπορεί να υπάρχει σύνδρομο υπερέκρισης πεπτιδίων και να δούμε και στις εργαστηριακές εξετάσεις αντίστοιχα εβρήματα. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη διαφορετική διάγνωση. Κάποιες φορές δεν είναι δυνατή όμως, θα πρέπει να περιλάβουμε στη διαφορετική διάγνωση το κόσμο μας και τις δύο βλάβες. Περνάμε τώρα στις λεπτομηνικικές μεταστάσεις, οι οποίες προσβάλλουν τις λεπτομήνικες. Τις ξέρουμε από τον εγκέφαλο, μπορούμε να τις δούμε φυσικά και στη σπονδυλική στήλη. Και τα νεοπλασματικά κύτταρα μπορούν να φτάσουν είτε αιματογενώς, είτε μπορεί να φτάσουν από νεοεξεργασίες, οι οποίες είναι του κεντρικού νευρικού συστήματος και βρέχονται από εγκεφαλονοτείο υγρό. Έτσι, λοιπόν, μέσω της ροής του ένι, μπορεί να εξακολουθήσουν νεοπλασματικά κύτταρα και να κάνουν drop μεταστάσεις σε διάφορα σημεία του νευράξωνα. Και βλέπετε εδώ ποιες είναι οι νεοπλασίες που μπορεί να κάνουν κάτι τέτοιο. Σε απεικονιστικό επίπεδο, θα έχουμε στικτές εμπλουτιζόμενες αιστείες στην επιφάνεια του μυελού, που κάποιες φορές, αν είναι πολλαπλές, μπορεί να σειραίουν, να έχουν ένα διάχυτο εμπλουτισμό της επιφάνειας του μυελού. Και κάποιοι το έχουν παρομοιάσει αυτό σαν να είναι πασπαλισμένος με ζάχαρη ο μυελός, και στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος sugar coating. Τελειώσαμε λοιπόν και με τις εξωμυελικές βλάβες και πάμε στην τελευταία κατηγορία, που είναι οι ενδομυελικές βλάβες της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες, όπως είπαμε, διευρύνουν το μυελό και περιορίζουν το εύρος του παραχνοϊδούς χώρου. Είναι αυτές εδώ οι βλάβες που βλέπετε. Και ξεκινάμε με την πρώτη βλάβη. Έχουμε εδώ μια περιοχή παθολογικού σήματος, η οποία επεκτείνεται σε αρκετά μεγάλο μήκος, τουλάχιστον 4 σπουδίλων. Βλέπετε, αυτή η βλάβη μετά το σκιαγραφικό παρουσιάζει έναν εμπλουτισμό. Έχει όμως και κάποιες μη εμπλουτιζόμενες κυστικές περιοχές στο εσωτερικό της. Η βλάβη αυτή έχει μία έκεντρη ανάπτυξη εντός του μυελού. Ο ασθενής είναι παιδί. Όλα αυτά είναι εμβρήματα χαρακτηριστικά του αστροκυτώματος του νοτίου μυελού. Έκεντρη ανάπτυξη, παιδιατρικός ασθενές, είναι χαρακτηριστικά εμβρήματα. Πολλές φορές όμως δυσκολευόμαστε στη διαφορετική διάγνωση του αστροκυτώματος με μια άλλη βλάβη που είναι το επενδύμωμα. Είναι οι δύο πιο, ας πούμε, σημαντικές βλάβες εντός του μυελού. Βλέπετε εδώ και το επενδύμωμα. Έχει έναν εμπλουτισμό, όμως διάχυτο σχετικά. Όμως, ενώ, ας πούμε, εδώ φαίνεται σαν να έχει και κάποιες κυστικές περιοχές, αν κανείς προσέξει καλύτερα και δεδομένου ότι ξεκινάει από τα επενδυματικά κύτταρα του κεντρικού καναλιού, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι μάλλον αυτό είναι συρρυγκομύελια, είναι διεύρυνση του κεντρικού καναλιού και όχι κύστη, όπως στην περίπτωση του αστροκυτώματος. Επίσης, έχουμε κάποιες περιοχές χαμηλού σήματος, TAF2, που αντιστοιχούν σε αναποθέσεις αιμοσιδερίνης. Και στην άξια ακολουθία βλέπουμε ότι είναι αρκετά συγκεντρικός όγκος, είναι στο κέντρο του μυελού, σε αντίθεση με το αστροκύτωμα που ήταν έκεντρος.
Γιατί έρχεται από το κεντρικό κανάλι. Ο ασθενής είναι ενήλικας, όλα αυτά τα ευρήματα λοιπόν συνηγορούν περισσότερο υπέρ επενδυμώματος. Κάποιες φορές όμως η διαφορετική διάγνωση μεταξύ των δύο μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να περιλάβεται στη διαγνωστική περιλαμβάνουμε στη διαφορετική διάγνωση να βάζουμε και τις δύο πιθανότητες. Μία άλλη νεοπλασματική βλάβη εντός του μυελού, εντομυελική, είναι το ημαγιοπλάστομα, που είναι μία βλάβη που μας είναι περισσότερο γνωστή ίσως από τον εγκέφαλο, από τον οπίστιο κρανιακό βόθρο, αλλά μπορεί να την έχουμε και στο μυελό. Βλέπουμε εδώ μία εκτεταμένη βλάβη στην ταχυδιοκολουθία. Μετά το σχεδιαγραφικό διαπιστώνουμε ότι μεγάλο τμήμα της βλάβης αυτής είναι κυστικό και υπάρχει και ένας εμπλουτιζόμενος όζος. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, υπάρχουν εδώ περιοχές κενές σήματος λόγω υψηλής ροής. Είναι μία τούρμπος πινέκου ακολουθία, η οποία χαρακτηρίζεται από τα signal points, τα flow points, όταν υπάρχει αγιοβρύθεια και υπάρχει γρήγορη ροή. Όλα αυτά τα ευρήματα, δηλαδή κυστική βλάβη με εμπλουτιζόμενο όζο και αγιοβρύθεια, είναι χαρακτηριστικά του μαγιοπλαστώματος, το οποίο μπορεί να είναι μια σποραδική βλάβη, συχνά όμως σχετίζεται με το σύνδρομο von Hippel-Lindau και μπορεί να δούμε πολλαπλά μαγιοπλαστώματα στη σπονδυλική στήλη, στον οδείο μυελό, ή να δούμε συνύπαρξη μαγιοπλαστωμάτων και στην παραγκεφαλίδα, για παράδειγμα, και σε άλλα σημεία του εγκεφάλου. Και έχουμε και τις μεταστάσεις. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα, μια δακτυλιοειδώς εμπλουτιζόμενη βλάβη εντός του μυελού. Και το ιδιαίτερο έγραμμα εδώ είναι ότι έχουμε μία μικρή βλάβη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει στην τάφη ακολουθία δυσανάλογα μεγάλο περιαστιακό είδημα, παρά το μικρό μέγεθος της βλάβης. Αυτό σε συνδυασμό με τη γνώση ότι ο ασθενής είναι ένας ασθενής που έχει κάποια γνωστή πρωτοπαθή αιστεία, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ενδομυελική μετάσταση. Και δεν είναι σίγουρο ότι το pattern θα είναι αυτό. Μπορεί κάποιες φορές να έχουμε ένα στιχτό εμπλουτισμό ή μπορεί να έχουμε έναν εμπλουτισμό δικυφλόγας, αλλά είναι σημαντικό να δούμε και το διάχυτο, το σημαντικό περιαστιακό είδημα και αν υπάρχει και το ιστορικό της πρωτοπαθούς νόσου. Και αυτό φυσικά είναι υποβοηθητικό για τη διάγνωση. Έχουμε και το καβέρνωμα, είναι μια αγκιακή βλάβη αυτή. Και αυτή τη βλέπουμε ίσως πιο συχνά στον εγκέφαλο, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ανομοιογένεια του σήματος, έχει το λεγόμενο popcorn appearance, λόγω του ότι υπάρχουν προϊόντα αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης σε διάφορα στάδια. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε μεθαιμοσφαιρίνη, βλέπετε εδώ στην τάφη ένα ακολουθία ψηλό σήμα, αιμοσιδηρίνη, χαμηλό σήμα στην τάφη 2 και ειδικά στην gradient echo, στην οποία μπορεί να έχουμε και το λεγόμενο blooming artifact. Είναι πολύ ευαίσθητη η gradient ακολουθία στις ανομοιογένειες του μαγνητικού πεδίου και έτσι μπορεί να χάνεται το σήμα και γύρω από τη βλάβη και η βλάβη να φαίνεται μεγαλύτερη από αυτό που πραγματικά είναι. Το καβέρνωμα δεν εμπλουτίζεται συνήθως μετά τη χορήγηση σχεδιαγραφικού και είναι και μια βλάβη που δεν φαίνεται ούτε γεωγραφικά, είναι κρυπτική. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις τρεις κατηγορίες βλαβών και θα δούμε τώρα και λίγες βλάβες, οι οποίες δεν κατατάσσονται βάσει όσων έχουμε πει ως τώρα. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να βρίσκονται σε διάφορους χώρους του καναλιού, αλλά περισσότερο συμφέρει κανείς να τις βλέπει, ας πούμε, και να τις ταξινομεί βάσει κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως είναι, για παράδειγμα, οι κυστικές βλάβες εκτός του καναλιού. Και βλέπετε εδώ τι είδους κυστικές βλάβες μπορεί να έχουμε μέσα στο κανάλι. Οι μηνυκικές κύστες ουσιαστικά είναι απλές αραχνοειδείς κύστες. Δεν είναι τίποτα άλλο από απλές αραχνοειδείς κύστες. Άρα θα έχουν υψηλό ταφ 2 σήμα, χαμηλό ταφ 1 σήμα, δεν θα έχουν καθόλου εμπλουτισμό. Υπάρχει αυτή η ταξινόμηση που τις κατηγοριοποιεί ανάλογα με την εντόπιση και ανάλογα με το αν περιέχουν νευρικές ρίζες στο εσωτερικό τους. Για παράδειγμα, βλέπουμε η τύπου 3. Είναι ουσιαστικά οι υποσκληρίδες αραχνοειδείς κύστες. Ενώ η τύπου 1α είναι η επισκληρίδες αραχνοειδείς κύστης και η τύπου 2 είναι αυτές που τις ξέρουμε περισσότερο και στις περινευρικές κύστης στα ΛΟΦ. Και στην ταξινόμηση αυτή υπάρχει και η μηνυκοκύλη. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην μπερδέψουμε τις αραχνοειδείς κύστης με μια ιδιαίτερη κατάσταση που λέγεται ιδιοπαθής χείλη πνοτιού μυελού. Βλέπετε εδώ μια ταφ 2 ακολουθία. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι εδώ υπάρχει κάποια αραχνοειδή κύστη, η οποία παρεκτοπίζει προστίως στον μυελό.
Όμως, αν αυτό ήταν μια αραχνοειδής κίστη, δεν θα ήταν τόσο απότομη αυτή η γωνίωση. Είναι πολύ απότομη αυτή η γωνίωση. Επίσης, αν δει κανείς προσεκτικά την axial ακολουθία, axial ταφθείο, μπορεί να διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στο σκληραίο σάκο, μέσα από το οποίο παρεκτοπίζεται προστίος ο μυελός, κάνει μια κύλη λοιπόν, μέσω κάποιου ελλείμματος της σκληράς μήνυγκας, και κάποιες φορές μπορεί αυτό να συνδυάζεται και με μυελοπάθεια, να έχουμε ψηλό ταφθείο σήμα εντός του μυελού. Σε περίπτωση που έχουμε προβλήματα στη διαφορική διάγνωση, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, ίσως θα ήταν χρήσιμη η CT μυελογραφία, καθώς να ρίξουμε σκιαγραφικό μέσα στο σκληραίο σάκο. Θα δούμε ένα διάχυτο εμπλουτισμό του εγκεφαλονοτίου υγρού στην περίπτωση της ιδιοπαθούς κύλης του νοτίου μυελού. Μια διάχυτη λοιπόν της κατανομή του σκιαγραφικού. Ενώ αν εδώ υπάρχει μια αραχνοειδής κύλη, θα δούμε ένα έλλειμμα σκιαγράφησης. Η επιδερμοειδής κύστη, άλλη μια βλάβη που είναι περισσότερο γνωστή από τον εγκέφαλο, έχει ένα σήμα που μοιάζει με το έρι και δεν εμπλουτίζεται. Το χαρακτηριστικό της όμως είναι ότι περιορίζει τη διάχυση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της επιδερμοειδούς. Είναι μια κύστη που έχει τύχωμα από πλακώδες επιθύλιων. Όπως και η δερμοειδής κύστη, είναι μια κύστη που έχει τύχωμα από πλακώδες επιθύλιων. Αλλά στην περίπτωση αυτή περιέχει και άλλα στοιχεία του δέρματος. Σημαντικότερο όλων το λίπος. Θα δούμε λοιπόν μία βλάβη, πάλι με μεικτές πυκνώσεις που δεν εμπλουτίζεται, άρα δεν πρέπει να την μπερδέψουμε με νεοεξεργασία, δεν εμπλουτίζεται και έχει λίπος το οποίο καταστέλλεται στις στάδιο όπως τις φάτσατα ακολουθίες. Και τέλος έχουμε και την ευρεντερική κύστη που δεν διαφέρει απεικονιστικά από μία απλή αραχνοειδή κύστη, όμως είναι δυσεμβριογενετικής προέλευσης και έχει το χαρακτηριστικό ότι βρίσκεται προστίως του μυελού, ενώ η αραχνοειδής κύστη δεν είναι ποτέ προστίως του μυελού. Και τελειώνουμε με κάποιες βλάβες οι οποίες περιέχουν λίπος που μπορούμε να δούμε εντός του καναλιού. Δυστυχώς ίσως είναι λίγο μικρές οι εικόνες, αλλά ίσως μπορεί να δει κάποιος εδώ ότι βρίσκεται το τελικό νημάτιο, το οποίο έχει ψηλό ταφένα σήμα, που καταστέλλεται σε φατσάτα ακολουθία, άρα είναι λίπος. Λίπος εντός του τελικού νηματίου σημαίνει λίπωμα του τελικού νηματίου. Και συχνά είναι μια κατάσταση που είναι άνευ κλινικής σημασίας, όμως κάποιες περιπτώσεις, το λίπωμα του τελικού νηματίου μπορεί να συσχετίζεται με παρουσία συνδρόμου καθήλωσης του νοτιού μυελού, το λεγόμενο tethered cord syndrome. Άρα, αν δούμε ένα λίπωμα του τελικού νηματίου, θα πρέπει να ρίξουμε μία ματιά στο μυελικό πόνο, μήπως βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από την αναμενόμενη, ειδικά αν συμπάρχει συμπτωματολογία ανάλογη του αρρώστου. Τεμισκληρίδιο λίπωμα, βλέπουμε εδώ μία ενδοκαναλική βλάβη που περιέχει λίπος, το οποίο καταστέλλεται στη φάτσα ακολουθία και περιέχει μόνο λίπος, δεν περιέχει άλλα πράγματα, όπως η δερμοειδής κύστη που είδαμε ήδη, η οποία βλέπετε εδώ σε μια αξονική, όπως φαίνεται. Έχει το λίπος, αλλά έχει και άλλα στοιχεία. Άρα διαφέρει το ένα από το άλλο στην απεικόνηση. Και τέλος η επισκληρίδια λιπομάτωση, που ουσιαστικά είναι μια διάχυτη αύξηση του ενδοκαναλικού λίπους, η οποία μπορεί να πιέζει το σκληραίο σάκο και βλέπετε εδώ τον παραμορφώνει. Έχει πάρει ένα χαρακτηριστικό σχήμα δίκην ύψιλον ο σκληραίος σάκος, λόγω πίεσης από αυτό το παραπανήσιο λιπόδιο στο εδώ στο καναλιό, εδώ στην επισκληρηδίου πόρτα. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, είδαμε ότι όταν προσεγγίζουμε αυτούς τους ασθενείς, πρέπει να ξεκινάμε από την κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα. Σημαντικό φυσικά το ατομικό ιστορικό, πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχουν νέες εργασίες, αν έχει κάνει προβάσεις ο ασθενής, αν είναι ανοσοκατεσταλμένος. Πρέπει να έχουμε υπόψη την ηλικία, διότι κάποιες βλάβες είναι χαρακτηριστικές κάποιων ηλικιών, όπως σας θυμίζω το παράδειγμα του μηνυγιώματος στις πιο μεγάλες γυναίκες και του αστροκυτώματος στους παιδιατρικούς ασθενείς. Και μετά περνάμε στην απεικόνηση. Ξεκινώντας από την εντόπιση της βλάβης, πρέπει βάσει των κριτηρίων που ανέφερα να διαπιστώσουμε αν είναι μια επισκληρίδια βλάβη ή αν είναι μια υποσκληρίδια εξομυελική ή ενδομυελική. Και τέλος περνάμε στην ανάλυση της μορφολογίας, με τη μαγνητική τομογραφία, ανάλυση της μορφολογίας και του σήματος της βλάβης. Και αν τα κάνουμε όλα αυτά, συνήθως καταφέρνουμε, αν όχι να καταλήξουμε σε μια διάγνωση, έστω σε μια διαφορετική διάγνωση που να περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις. Με αυτό κλείνω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούγια. Ήταν μια ιδιαίτερα διδακτική παρουσίαση.
πολύ καλά δομημένη και βήμα-βήμα μας εξηγήσατε πώς πρέπει να αναλύουμε την εικόνα μαζί με τα δεδομένα, τα υπόλοιπα, τα κλινικά, έτσι ώστε κανείς να προσεγγίσει την διάγνωση με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας ή οπωσδήποτε να μπορέσει να καθοδηγήσει και το επόμενο βήμα. Επομένως, σας ευχαριστούμε. Θα έλεγα, αντί να, αν συμφωνείτε κι εσείς, να προχωρήσουμε στην παρουσίαση περιστατικών από την κυρία Σπανού και την όποια συζήτηση να την αφήσουμε για το τέλος. Έχετε αντίρρηση, κυρία Σπανού? Όχι, όχι. Επομένως, η κυρία Σπανού θα μας δείξει ενδιαφέροντα περιστατικά που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα όσα μας, ο κύριος Κούγιας μας παρουσίασε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Σπανού Κατερίνα, είμαι ειδικευόμενη στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Θα σας παρουσιάσω ορισμένα περιστατικά που αφορούν τις ευρωκαναλικές χωροκατακτητικές κρεμασίες πονδυλικής στήλης. Ό,τι περιστατικά τα έχω βρει μέσα από το αρχείο του νοσοκομείου μας. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν ασθενή, ο οποίος προσήλθε στα ΤΕΠ νοσοκομείου με μια προοδευτικά επιδεινούμενη αδυναμία βάδισης. Από το ιστορικό δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Η αξονική τομογραφία που έγινε στα ΤΕΠ, καθώς και η μαγνητική που έγινε κάποιες μέρες αργότερα, δεν έδειξαν κάποια συγκεκριμένη βλάβη. Η νευρολογική εξέταση ανέδειξε ένα νευρολογικό έλλειμμα στο ύψος περίπου θ6 με θ8, οπότε ακολούθησε μια μαγνητική τομογραφία της θωρακικής μοίρας, στην οποία αναδείχθηκε μια ογκόμορφη βλάβη στο ύψος περίπου θ6, η οποία φαίνεται να έχει μια ευρεία βάση στη μήνυγκα, οπότε μιλάμε για μια εξομοιελική βλάβη, με μια πλαγιοπίστια θέση στο νοτιό κανάλι, η οποία φαίνεται να αποθεί και να σκηπιστικά φαινόμενα στο νοτιό μυελό. Στις τα ακολουθίες που βλέπουμε εδώ μπορούμε να δούμε ότι έχει ένα ήπιο αυξημένο σήμα, ενώ στις ταφένα ακολουθίες χωρίς το σκιαγραφικό βλάβη είναι αρκετά διάκριτη, καθώς έχει σχεδόν ίσο σήμα με τον παρακείμενο νοτιό μυελό. Μετά την χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού, μπορούμε να δούμε καλύτερα τα σαφή όρια της βλάβης, τον αιμιογενή εμπλουτισμό, καθώς και μπορούμε να δούμε μη εμπλουτιζόμενο τεντωμένο οδοντοτό σύνδεσμο, το οποίο είναι γνωστό ως King of Lip Sign. Τώρα, εξαιτίας της οπισθιοπλάγιας θέσης στο κανάλι, της εξομοιολικής εντόπισης, του αιμιογενής εμπλουτισμού, της ευρείας βάσης στη μήνυγκα, καθώς και το King of Lip Sign, μπορούμε να μιλήσουμε κατά πάσα πιθανότητα για ένα μυλγίωμα. Ακολούθησε χειρουργική αντιμετώπιση στο περιστατικό με καταληκτομή και εξαίρεση της εξεργασίας. Αυτή εδώ είναι η μαγνητική τομογραφία με τα εγχειρητική, όπου μπορούμε να δούμε τις μεταχειρητικές μοραγικές τελειώσεις με ανεμάτωμα στα οπίσθια παρασπονδυλικά μαλακά μόρια, καθώς και μια αιμορραγική επισκληρή διασυλλογή, η οποία και αυτή φαίνεται να ασκεί πιεστικά φαινόμενα, να μειώνει το εύρος του καραλιού και να ασκεί πιεστικά φαινόμενα επί του νοτιού μυελού. Και βλέπουμε επίσης και μια μικρή περιοχή ψηλού σήματος στο νοτιό μυελό ως επιμυελοπάθεια, η οποία όμως λόγω της θέσης και της έκτασής της μπορεί να αποδοθεί στα χρόνια πιεστικά φαινόμενα που έχουν εξαιρεθεί σαν βλάβη. Το δεύτερο περιστατικό αφορά έναν ασθενή, ο οποίος προσήλθε στα εξωτερικά ιατρία, τα νευρολογικά εξωτερικά ιατρία, με ραχαίο άλβος, υπαισθησία της κάτω κοιλιακής χώρας και επέκταση στα κάτω άκρα. Από το ατομικό ιστορικό του ασθενού ξέρουμε ότι ο ασθενής έχει σύνδρομο von Hippel-Lindau. Έγινε μαγνητική τομογραφία της θωρακικής και αυχενικής μοίρας και στο ύψος του θ6 με θ7 περίπου απεικονίστηκε μία οζόμορφη βλάβη με έκεντρη εξωφυτική επέκταση, η οποία φαίνεται να διωγγώνει τον νοτιό μυελό, ενδομυελική δηλαδή βλάβη, να διωγγώνει και να και φαίνεται δηλαδή η δυματότητα του νοτιού μυελού σε κατέρωθεν της βλάβης. Στις ταφένα ακολουθίες επίσης είναι μια δυσδιάκριτη βλάβη, η οποία μετά την ενδοφλέβιο χορήγηση και γραφικού φαίνεται να εμπλουτίζεται ανομοιογενώς και κάπως έντονα, και επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε
και μια συνοδό Συρυγκομυελία, καθώς και ίδρυμα του Πέριξ Νοτιομυελού. Στην ανώτερη θούμψουσου, στο ύψος του θ2 με θ3, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια μικρότερη σε έκταση, αλλά παρόμοιων χαρακτηριστικών βλάβη. Οπότε μιλάμε για πολλαπλότητα. Και έχοντας υπόψη στην πολλαπλότητα, δηλαδή των βλαβών, την ενδομυελική εντόπιση, την διόγκωση του νοτιομυελού, τη συνοδόση λιγομυελία, αλλά κυρίως το γνωστό σύνδρομο von Hippel-Lindau, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλαπλά μαγκευλοστόματα. Το τρίτο περιστατικό αφορά έναν ασθενή, ο οποίος προσήλθε στα ΤΕΠ αυτός, με αιμοδίες του δεξιού άκρου και αυχαιναλγία από τριμήλου. Στο ιστορικό του έχει ότι είναι καπνιστής και έχει β' μεσογειακή αναιμία. Από την κλινική του εξέταση παρατηρήθηκε μία πάρεση του δεξιού ανωάκρου, καθώς και μία τραχυλική μάζα, κυρίως δεξιά. Από την ακτινογραφία θώρακος παρατηρήθηκε μία μάζα στον αριστερό πνεύμονα και από την CT-θάκο που έγινε τις επόμενες μέρες διερευνητικά αναδείχθηκε μία μάζα επίσης μαλακομορίων στον αριστερό ανωλογό του πνεύμονα, καθώς και παθολογική μεσογειακή λεφαδένες με κεντρικές τήξεις. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο ασθενής παρουσίασε κλινική επιδείνωση με κεντρομελική αδυναμία, οπότε έγινε μια MRI της αυγενικής μοίρας στα πλαίσια του επίγοντος, όπου αναδείχθηκε μια ογκόμορφη βλάβη, η οποία έχει καταλάβει σχεδόν όλο το σώμα του α4 σπονδύλου, με καθίζηση αυτού και παθολογικό κάταγμα, η οποία επεκτείνεται εκτενώς στα παρακείμενα μαλακά μόρια του τραχύλου προς τα δεξιά, καθώς και στους αυχαίνες και στα σώματα των υπερκείμενων και υποκείμενων σπονδύλων. Η βλάβη αυτή φαίνεται να επεκτείνεται και ενδοκαναλικά, να στενεύει το κανάλι και να ασκείται στις καθενόμενα του νοτιομυελού. Παρατηρείται επίσης ότι ακολουθεί και ένα υψηλό σήμα στον νοτιαίο μυελό ως επιμυελοπάθειας, εγκύτερα της στένωσης. Από την υπόλοιπη παραμετρική τομογραφία του της άμψουσου δεν παρατηρήθηκαν παθολογική τραχυλική λεφαδένες. Έχει γίνει η βιοψία και της εξεργασίας στον αριστερό λόγο του πνεύμονα αλλά και αυτής της τραχυλικής χώρας, παρόλα αυτά τα αποτελέσματα δεν μας έχουν δοστοποιηθεί. Ωστόσο, τα απεικονιστικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ δευτεροπαθούς οστικής εντόπισης με ενδοκαναλική επέκταση. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Κατερίνα, που καλή παρουσίαση, ενδιαφέροντα τα περιστατικά και πραγματικά βοήθησαν να εμπεδοθούν όσα προηγουμένως μας είχε πει ο κ. Κούγιας. Πριν προχωρήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις, εγώ θα ήθελα να παρακαλήσω τον κύριο Μαντατζή, μια και είναι και η ύλη του και το θέμα του, η όγκη του κεντρικού νευρικού, αν έχει κάποιο σχόλιο, ενδεχομένως αν θα ήθελε να μας δώσει τα σημεία κλειδιά που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τον ακτινολόγο σε μια διαφορική διάγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια και στους δύο. Ήταν εξαιρετικοί, αμφότεροι και ο κύριος Κούγιας ήταν υπεραναλυτικός και είπε όλες τις οντότητες και τα περιστατικά της Κατερίνας ήταν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο κύριος Κούγιας τα εξήγησε όλα πολύ καλά. Εγώ, να πω την αλήθεια, περισσότερο ήθελα να το ρωτήσω και ίσως να ανοίξω και τη συζήτηση για την ελληνική μετάφραση στους χώρους. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η μήνυγα στη σπονδυλική στήλη έχει ένα φύλλο και οι χώροι, όπως είναι στον ενδοκράνιο χώρο, κάπως είναι διαφορετικοί. Δηλαδή, δεν έχουμε, μάλλον ο επισκληρίδιος χώρος είναι σαφής, αλλά ο υποσκληρίδιος και ο παραχμοειδής υπάρχει μια, ας το πούμε, ασάφεια, ακόμα και στη βιβλιογραφία. Οπότε, ήθελα να ρωτήσω, ίσως πώς θα ήταν καλύτερα να τους λέμε. Δηλαδή, ξέρουμε, υπάρχει παραχμοειδής χώρος στη σπονδυλική στήλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ταξινόμηση είναι σαν να θεωρούμε τη δεύτερη κατηγορία της υποσκληρίδης εξομυελικής σαν να είναι η παραχνοειδής βλάβας. Ανατομικά δηλαδή. Yeah. Είναι σαν η ταξινόμηση αυτή έτσι πως γίνεται σαν να αγνοεί λίγο την αραχνοειδή μήνυγα.
αλλά ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε εντός του σκληραίου σάκου και εκτός του σκληραίου σάκου ίσως. Ναι, ίσως αυτό, γιατί και ο αγγλικός όρος νομίζω είναι intra και extra, dural. Οπότε μήπως ας πούμε ενδοσκληρίδιες εξομυελικές και ενδοσκληρίδιες ενδομυελικές μπορείς να είναι πιο έτσι, καλή αντιπροσώπευση των βλαβών. Γιατί οι υποσκληρίδες έτσι είναι σε ένα χώρο, είναι σαν να δίνουμε ένα χώρο υποσκληρίδες, ο οποίος ίσως και να μην υπάρχει στο σαφώς. Ενδοσκληρίδες θα μπορείς μέσα στο οπότε ενδοσκληρίδες νομιλικές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η ταξινόμηση που την ξέρουμε όλοι, όντως όπως είπε και ο Λεωνίδας στην αρχή, μας δίνει ακριβώς μια πολύ καλή ομαδοποίηση των βλαβών που μπορεί να μας περιορίσει τη διαφορική διάγνωση. Και είναι αυτό ακριβώς που αναφέρει σε όλη την βιβλιογραφία. Δηλαδή εξωσκληρίδιες, σαν συγκεκριμένη ομάδα, ενδοσκληρίδιες αλλά εξωμυελικές, πάλι μια μικρή ομάδα, και ενδομυελικές που είναι η ενδομυελική όγκη, που το μόνο που ίσως έχουμε να τους ξεχωρίσουμε είναι οι ισοπαγγειακές βλάβες, που και αυτές ξεχωρίζουν σχετικά σαφώς από τους όγκους. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι τα σημεία κλειδιά και η ελληνική ορολογία, και να πω πάλι μπράβο και στους δύο. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο, πραγματικά έτσι είναι. Και βέβαια να εύχεται κανείς να βλέπει σχετικά μικρούς όγκους, γιατί όσο πιο μεγάλη όγκη, τόσο πιο δύσκολο είναι να προσδιορίσει το σημείο προέλευσής τους. Υπάρχει κάποια ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση από τους συναδέλφους που είτε είναι στην αίθουσα, είτε μας παρακολουθούν από πιο μακριά? Ότι υπήρχε σαφήνεια, κύριε Κούγια, ασφαλώς υπήρχε σαφήνεια, αλλά αυτό φαίνεται και από την έλλειψη ερωτήσεων. Όμως είναι παθολογία που μπορεί να συναντήσουμε, όπως σωστά είπατε, είτε τυχαία. Οπότε θα πρέπει σε μια αξονική τομογραφία θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη ανάλυση των ευρημάτων μας, είτε θα την αντιμετωπίσουμε με τη μαγνητική τομογραφία πια για να κάνουμε έναν όσο γίνεται πιο ασφαλή χαρακτηρισμό. Και μας δώσατε όντως κάποια στοιχεία, κάποια κλου, τα οποία βοηθάνε στον ασφαλή χαρακτηρισμό. Εάν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια άλλη ερώτηση ή παρατήρηση, να ευχαριστήσω πάλι και τον κύριο Κούγια και την κυρία Σπανού. Πολύ καλές ομιλίες, πολύ διδακτικές. Ήταν μια χρήσιμη ώρα για όλους μας. Θέλει κανείς κάτι να προσθέσει? Όχι. Λοιπόν, επομένως να σας αποχαιρετήσουμε αυτό το πολύ ζεστό μεσημέρι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα που έχει μια διάλεξη ο κύριος Χρυστοφόρηδης. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους, και αυτούς που ήταν από μακριά και αυτούς που είσαστε στην αίθουσα, και φυσικά πιο πολύ από όλους τους ομιλητές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.